Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Μαΐου σήμερα μαζί σας μέχρι τις 7.30 καθώς διανύουμε ήδη την εβδομάδα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και δεν είναι λίγοι οι Δήμοι στην Κεντρική Μακεδονία και στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ειδικότερα που οδηγούνται πλέον σε δεύτερο γύρο για την Κυριακή που μας έρχεται. Εκεί θα κριθεί η μάχη για το ποιος θα είναι επόμενος δήμαρχος για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα καλησπερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Αστέριος Γαβότσης, είναι δήμαρχος Ωραιοκάστρου και μαζί με τον κύριο Τσακίρη οδηγούνται σε δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών. Κύριε Γαβότση, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Σμηλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι τηλεθεατές θα με συγχωρέσουν λόγω του ότι με τις σημαίες αυτές με τις ομιλίες υπάρχει ένα πρόβλημα με τη φωνή. Κατανοητό, κατανοητό κύριε Γαβότση και δεν είστε και ο μόνος. Οι περισσότεροι καλεσμένοι σε αυτή την κατάσταση έρχονται. Θέλω λίγο να μου πείτε σε πρώτη φάση πώς σας βρίσκει το αποτέλεσμα του 18,6% και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί, κύριε Γαβότση. Κοιτάξτε, ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει ένα μήνυμα. Το γεγονός και μόνο ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου μας έδωσαν την εντολή για τη δεύτερη Κυριακή με μια μικρή διαφορά από τον πρώτο, σημαίνει για μένα προσωπικά ότι έχει επικροτήσει το έργο το οποίο έχει γίνει, το οποίο δυστυχώς δεν κοινοποιήθηκε όσο έπρεπε. Ίσως ο κόσμος τώρα τη δεύτερη Κυριακή να πέσει πάνω στο πρόβλημα, να δει ότι το έργο το οποίο η διοίκησή μας έχει επιτελέσει είναι σημαντικότατο και να δώσει σε εμάς το προβάδισμα για το οποίο προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Βέβαια, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει τα μηνύματα, τα οποία μηνύματα επεξεργάστηκαν και είμαστε έτοιμοι την επόμενη τετραετία να σκύψουμε το κεφάλι, να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να ανεβάσουμε το Δήμο Ωραιοκάστρου ψηλά εκεί που πρέπει. Τα μηνύματα πώς ακριβώς τα πήρατε δηλαδή μέσα από το ποσοστό, κύριε Γαβότση, και να δούμε και λίγο τις περιοχές. Πώς ψήφισε ο κόσμος στο Δήμο το δικό σας? Έχετε μια εικόνα? Έχουμε σαφέστατη εικόνα. Είδαμε ότι στις δύο μικρές δημοτικές ενότητες, τις πρώην, Καλλιθέας και Μυδονίας, τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ καλά. Ίσως εκεί διότι τα προγράμματα τα οποία δόθηκαν από το κράτος, από τα ΕΣΠΑ, από τα ΠΕΠ, για μεγάλες βασικές υποδομές, αξιοποιήθηκαν στο έπακρο. Με συνέπεια λοιπόν στις δύο αυτές δημοτικές ενότητες να φαίνεται ουσιαστικά το έργο στην πράξη, όπως είναι η αποχέτευση της Καλλιθέας, όπως είναι η ίδρυση της Μυκδονίας, όπως ο βιλόδρομος το οποίο αξιοποιήθηκε με 5 εκατομμύρια ευρώ για αποχέτευση Μεσαίου και Φιλαδέλφια, όπως είναι τα 6 εκατομμύρια που βγήκανε για μυαντοσωλήνες και για όμβρια ύδατα. Στην πόλη του Ωραιοκάστρου, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, αξιοποιήσαμε στο έπακρο 12 εκατομμύρια περίπου για σχολική στέγη, εκ των οποίων το ένα κιόλας εγκαινιάστηκε, αλλά πολλά θέματα τα οποία τρέχουν άμεσα, κύρια για τον πρώην Δήμο Ωραιοκάστρου και είναι σε εξέλιξη, δεν φάνηκαν τόσο πολύ, οπότε υπάρχει η επίκληση ότι το έργο μας στον χρόνο που πέρασε δεν ήταν ικανό κύρια για τον Δήμο Ωραιοκάστρου, όμως εκείνο που θέλω να επισημάνω ότι τουλάχιστον τρεις από τους πρώην διεκδικητές και ο νυν υποψήφιος στις δηλώσεις λέγανε ότι εφόσον εκλέγουμε θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο ξεκίνησε η Δήξη. Αν αυτό δεν αποτελεί αναγνώριση του έργου το οποίο εμείς έχουμε μέχρι στιγμής υλοποιήσει ή είμαστε σε άμεση φάση υλοποίησης, τότε πιο μεγάλη αναγνώριση από τους αντιποψηφίους να δέχονται και να σέβονται το έργο που κάναμε, νομίζω θα πρέπει και ο κόσμος να αντιληφθεί ότι η διοίκησή μας έχει έργο, πρέπει και είναι η μόνη η οποία μπορεί να το συνεχίσει. Και μιλάτε τώρα και για την περιοχή της Μυκδονίας με το ευαίσθητο θέμα του νερού και τις πάρα πολλές προσπάθειες που έγιναν, τα πάρα πολλά προβλήματα που είχε ο κόσμος, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής που παρόλα αυτά ακολούθησε αυτή την επιλογή στη δική σας παράταξη. Κι όμως λοιπόν αυτό επικροτήθηκε από τους πολίτες της Μυκδονίας, διότι ήδη αυτή τη στιγμή είναι στη φάση υλοποίησης. Έχουν σχεδόν τελειώσει οι δύο γεωτρήσεις, οι οποίες απέδειξαν ότι υπάρχει άφθονο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά νερό. Ήδη ξεκινάει η σωλήνη στην εξωτερική αγωγή να τίθεται στην επί εδάφους. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι το οποίο εμείς λέγαμε μόνο σαν εξαγγελίες, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη υλοποιείται. Όπως ήδη μία μελέτη η οποία προχώρησε και ήδη υλοποιείται είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ η αποχέτευση Καλλιθέας
πεντάλοφο κοινοχώρο, το οποίο είναι έργο το οποίο εκκρεμεί εδώ και δεκαετία. Και εμείς το λύσαμε. Χρόνια προβλήματα στην πόλη του Ροκάστρου, όπου στη τρελή στροφή, μετά από δεκαετίες, είμαστε η μόνη διοίκηση η οποία το υλοποιήσαμε. Μικρό έργο, αλλά σωτήριο έργο, διότι δηλαδή σώζω για την ζωές. Επικινδυνότητα του δρόμου. Ακριβώς. Όπως η Συμμαχή Οδός, ένα έργο το οποίο πάνω από δεκαετία έχει να γίνει κάποια παρέμβαση. Ήδη στη φάση αυτή έχουμε υλοποιήσει περίπου το μισό του έργου, της απόστασης, περίπου 4 χιλιόμετρα το 8, και την επόμενη εβδομάδα προχωράμε για την υλοποίηση του υπολείπου. Όπως επίσης έχει να γίνει πάνω από 15 χρόνια σχολική στέγη. Ήδη αναγκαινιάσαμε γύρω στα 5.200.000 ευρώ. Δημοπρατήθηκε ένα δεύτερο 3 εκατομμύρια και από ίδιους πόρους θα επισκευάσουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο το Πέτρινο. Υπάρχει έργο. Δυστυχώς, για λόγους που δεν είναι της δικής μας ευθύνης, δεν ήταν εμφάνειες. Τώρα πιστεύω ότι οι πολίτες, με τους προεκλογικούς λόγους, αλλά και με τα δελτία τύπου, αλλά και την υλοποίηση του έργου που είναι σε άμεση προτεραιότητα, νομίζω ότι θα δώσουν ευκαιρία σε εμάς να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο. Διότι... Ξέρετε, κύριε Καπότση, υπάρχουν δύο κατηγορίες υποψηφιότητων σε αυτές τις εκλογές. Οι νέες υποψηφιότητες που δεν είχαν στα χέρια τους την προηγούμενη διοίκηση, τη διοίκηση που ακόμη τρέχει, και οι υποψηφιότητες όπως εσείς, η ενενεργία. Οι οποίες υποψηφιότητες, η ενενεργία όπως εσείς, έπρεπε να δικαιολογηθούν, να απολογηθούν και να εξηγήσουν το τι έγινε, το πώς έγινε και γιατί δεν έγινε κάποια πράγματα. Δεν έγιναν κάποια πράγματα. Θα σας τα δούμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα. Γιατί κληθήκατε να δώσετε, όχι μόνο εσείς, όποιος ήταν εν ενεργεία δήμαρχος αυτές τις εκλογές, έπρεπε να εξηγήσει γιατί σήμερα και ένα μήνα πριν από τις εκλογές γίνονται έργα. Είναι μια ερώτηση που συναντάμε στην καθημερινότητα. Το ζητάει ο πολίτης να είναι το ξέρει. Είναι πάρα αυτό. Πολύ απλή απάντηση. Καταρχάς, λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν ήταν η προηγούμενη διοίκηση μια οραματική διοίκηση και μια διοίκηση σοβαρών έργων, μελετών για υποδομές οι οποίες έλειπαν από το διευρυμένο Δήμο. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε από ένα μηδενικό, από μια μηδενική ύπαρξη μελετών. Ξέρετε ότι να οριμάσουν μελέτες, ειδικά ότι η σχέση με ΠΕΠ και με ΕΣΠΑ είναι χρονοβόρες. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και το ΕΣΠΑ βγήκε το 14-20 μετά το 17, δεν αφήσαμε ούτε μία προκήρυξη που να πάει χαμένη. Ό,τι βγήκε, υλοποιήθηκε αμέσως με όριμες μελέτες. Από εκεί πέρα είναι θέμα της κρατικής παρέμβασης, του πότε και πότε θα βγουν τα έργα αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ξεκίνησα από το μηδέν και ότι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα φτάσαμε, έστω και τελευταία στιγμή, να υλοποιούνται έργα βασικών υποδομών, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, για μας είναι μια σημαντική επιτυχία. Και σαν τέτοια επιτυχία, θα πρέπει να τη βρει ο κόσμος του Ροκάστρου. Από εκεί και πέρα, τώρα πέρα από εσάς και τον κύριο Τσακίρη, είναι και 5 παρατάξεις στη συνέχεια, 4, αν εξαιρέσουμε τη λαϊκή συσπήρωση, με το ποσοστό του 3,5%. Υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και αν διαμορφωθεί η κατάσταση, κύριε Καπότση. Ναι. Και σήμερα επίσης θέλω να ρωτήσω αν έχουν εκφραστεί κάποιες από τις άλλες παρατάξεις. Εντάξτε. Πήραν τα ποσοστά που πήραν. Πιστεύω για πολλούς λόγους και κυρίως η εμπειρία, η όλη η προσωπικότητά μου, ας την υπεκαλιστώ και αυτήν, το τόσα χρόνια επαγγελματικά στη ζωή μου τι απέδειξα, αλλά και η 18χρονη πείρα μου και η εμπειρία μου από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι το εχέγγυο και πιθανόν να είμαι ο μόνος αυτή τη στιγμή δήμαρχος ο οποίος μπορώ την επόμενη μέρα να προχωρήσω στις εργασίες. Ο σημερινός αντίπαλος υποψήφιος, εγώ πιστεύω ότι έχει καλή θέληση. Έχει. Και οποιοδήποτε ασχολείται τα κοινά θέλει να προσφέρει κάτι στον τόπο του. Mm-hmm. Αυτό από κανένα δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει το δικαίωμα αυτό. Όμως η εμπειρία του, το ότι δεν πέρασε ποτέ από τα έδρα της αντιπολίτευσης, παρότι κάποτε είχε εκλεγεί απαξίως τη θέση, για μένα η αντιπολίτευση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο κανείς για να δει πώς μπορεί κάποτε να διοικήσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί από μια στάση ανεύθυνη, από μια ανύπαρκτη εμπειρία κανείς να μπει να διοικήσει ένα Δήμο. Για μένα, αν εκλεγεί ο αντίπαλός μου, η επόμενη τετραετία για το Δήμο Ροκάστρου θα είναι καταστροφική.
Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει όμως ένα επιτελείο, ένα σύνολο συνεργατών, κύριε Γαμπότση. Λυπάμαι πάρα πολύ, παρά τα αξιόλογα στελέχη που υπάρχουν σαν άτομα, σαν προσωπικότητες, καταξιωμένα στον επαγγελματικό χώρο, δυστυχώς, τα άτομα τα οποία παρτίζουν σήμερα τον επόμενο υποψήφιο δήμαρχο δεν έχουν καμία μα καμία εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαξιώνω εγώ τα πρόσωπα. Εκείνο που επισημαίνω ότι δεν υπάρχει εμπειρία. Σήμερα με την δική μου διοίκηση και με την συνεργασία που σας λέω είμαι ο μόνος ο οποίος ζητώ και επιμένω και διαβλέπω από τις εργασίες των τελευταίων τριών ημερών ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή από τους πρώην αρχιποψηφίους οι οποίοι έχουν βασικά στελέχη με γνώση και εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να τράξουμε μια ομάδα η οποία μπορεί κάλλιστα να προχώρησει και τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αλλά και με προγραμματικές συγκλήσεις, με βλέποντας ορισμένα προβλήματα από κοινού, ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα υποδομών για την ανάδυση του τόπου μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προγραμματική σύγκληση την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε για να ολοκληρώσουμε και τα έργα τα οποία σήμερα τρέχουν, αλλά και αυτά τα οποία κρίνουμε όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία, χωρίς αντιπαλότητες, τουλάχιστον εγώ δεν πρόκειται να είμαι αντιπαλός τους, δεν θα βλέπω στο πρόσωπό μου έναν αντίπαλο, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το έργο το οποίο τρέχει της σημερινής διοίκησης, αλλά και αυτά τα οποία θα προγραμματιστούν. Πείτε μας βασικά σημεία αυτού του έργου που περιγράφεται, κύριε Γαβότση, που πρέπει πάση θυσία να ολοκληρωθούν, να μην μείνουν πίσω για να μην χαθούν και στην ουσία. Δηλαδή, τι έχετε τρομολογήσει και πρέπει να προχωρήσει. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι τα έργα αυτά είναι προγράμματα ευρωπαϊκά που έχουν ένα χρόνο λήξης. Λοιπόν, ξέρετε ότι τα ΠΕΠ έχουν επίσης ένα χρόνο λήξης. Αυτά λοιπόν ή ορισμένα που είναι σε άμεση από το φιλόδημο. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά και γίνομαι κουραστικός ότι είναι ένα κορβανά περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτά από τις 1 Σεπτέμβρη του 19 δεν υπάρχει ένα στιβαρό χέρι διοικητικό, μια ομάδα γερή, που στη δική μου την διοίκηση υπάρχει και από αυτούς που έχουν τελειώσει από προθέσεις, αλλά και από αυτούς που σήμερα υπάρχουν στη δική μου διοίκηση, αλλά και από αξιόλογα στελέχη τα οποία έχουν εκλεγεί από τις αντίπαλες παρατάξεις, πιστεύω ότι μπορούμε να τα τρέξουμε και κανένα έργο πια να μην απενταχθεί. Έζησα το 14. Το 14, έζησα πιθανότατη απένταξη της αποχέτευσης Καλλιθέας που σήμερα υλοποιείται. Από μια αμέλεια, από δόλο, από ανεπάρκεια. Όταν αναλάβατε. Όταν ανάλαβα. Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινα την τροποποίηση προπολογισμού για 283 χιλιάρικα, τα οποία υπήρχε εντολή και το αίτημα από τον Αύγουστο το 14, αν δεν μπαίνανε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, είχε η πιθανότητα, η βεβαιότητα ότι το έργο αυτό που σήμερα υλοποιείται στην Καλλιθέα, το 10 εκατομμύριο ευρώ, να απενταχθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μια νέα διοίκηση, άπειρη, χωρίς κάποια γνώση, που δεν ξέρει καν ποια είναι η σωστή διαδικασία, που δεν έχει τις γνωριμίες, που είναι παραμένουν ίδιες, να μπορέσει να χτυπήσει πόρτες, να σηκώσει τηλέφωνο, με την ικανότητα που υπάρχει σήμερα στη δική μας διοίκηση, είναι πολύ πιθανόν πολλά έργα να απενταχθούν. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός ότι στα 18 χρόνια που πορεύουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση έζησα διοικήσεις με Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ και δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα δεν βρήκα εμπόδια σε όποιο υπουργείο, σε όποια πόρτα χτύπησα. Ίσως η προσωπικότητά μου, ίσως με ένα πράγματα, η γνώση μου, ίσως ότι έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν εξαρτάται από κόμματα και αυτό νομίζω είναι το πιο υγιές κομμάτι σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μην παρεμβαίνουν εξωγενείς παράγοντες, γιατί φοβάμαι, και θα το ομολογήσω, αν ο σημερινός αντίπαλος εκλεγεί, φοβάμαι ότι δεν θα διοικεί ο ίδιος. Ίσως πολλοί άλλοι εξωγενείς παράγοντες να είναι αυτοί που θα συμβάλλουν. Αυτό θα έχει απρόβλεπτες δυσμενείς συνθήκες για την εξέλιξη πορείας του Δήμου. Εσείς, κύριε Γαμπότση, πού καταλογίζετε την απώλεια του Δήμου αυτή τη στιγμή στην παράταξη, για την παράταξή σας? Τι θα λέγατε δηλαδή ότι σας τύχησε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μια αυτοδυναμία, δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε όσο έπρεπε επαρκώς το έργο μας. Υπήρξαν ορισμένα προβλήματα από την προηγούμενη διοίκηση. Πέρασε πάνω από ένας χρόνος να αποφύγουμε τη χρεοκοπία η οποία
ήταν έτοιμη να μπει λόγω της κακοδιαχείρισης προηγούμενης διοίκησης ο Δήμος. Καταφέραμε λοιπόν στα πρώτα δύο χρόνια να αναλώσουμε σημαντικό χρόνο να μπορέσουμε να φέρουμε τον Δήμο σε σωστά, σε υγιά οικονομικά στοιχεία. Μόνο σήμερα, επικοινωνιακά είναι τα λάθη που θεωρείτε. Πιστεύω, ναι. Ο κόσμος βέβαια, καλός ή κακός, δεν συγχωρεί ολιγόριες. Σας είπα προηγούμενα, το ΠΕΠ και τα ΕΣΠΑ βγήκαν μετά το 2017. Και άλλες συγκυρίες. Δείτε πλημμυρικές καταστάσεις το 2014. Δείτε ανυπαρξία έως ανοριμότητα μελετών, οι οποίες, όπως προείπα, θέλουν τον χρόνο τους. Όλα αυτά πιστεύω παίξαν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχουν λίγο και έτσι ορισμένοι τυφλοί τοπικισμοί, τους οποίους. Πώς το εννοείτε αυτό? Ο κόσμος καταλαβαίνει που το ακούει. Πιστεύω ότι αυτοί οι τυφλοί τοπικισμοί για μένα πρέπει να εξαλειφθούν. Πιστεύω ότι ίσως ήταν ένα έλλειμμα το οποίο φάνηκε έξω. Σήμερα όμως πρέπει οι πολίτες του Ρωκάστρου να γνωρίσουν ότι αυτό που κάναμε ήταν ένας άθλος. Το ότι βγήκαν όλα αυτές οι μελέτες, ότι σήμερα είναι στις φάσεις της υλοποίησης, οφείλουν οι πολίτες να το γνωρίσουν, να μας δώσουν ευκαιρία να υλοποιήσουμε και να τρέξουμε αυτά τα έργα, που μόνο εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε, και αυτό είναι μια πραγματική δέσμευση. Η εμπειρία μας, η υπευθυνότητά μας, η αλλιοτέλειά μας, είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εκτιμηθούν. Θα θέλατε να έχετε τον κύριο Τσακίρη σε ένα πάνελ δημόσιου διαλόγου, κύριε Καπότση? Λυπάμαι πάρα πολύ και αναγκάστηκα να εκδώσω ένα τέτοιο τύπο, λίγο τι καυστικό, διότι σε τηλεοπτικό κανάλι της πόλης μας, όταν εκλήθην, είπα αμέσως ναι. Για την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί παίρνω ένα μήνυμα από το κανάλι και μου λένε ότι 11.30 ώρα το βράδυ ο αντίπαλός μου είπε ότι δεν δέχεται. Αυτό για μένα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Τι έχει να φοβηθεί? Βέβαια δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Ο κόσμος όμως. Αυτό, και σε έναν περιορισμένο χρόνο που είναι η δεύτερη προεκλογική περίοδος για να κάνετε την ολοκληρωμένη εκστρατεία σας, είναι λίγες οι μέρες που έχετε. Κοιτάξτε, ο κόσμος που μας έχει ακούσει με τα δελτία τύπου, με τις ομιλίες μας στα διάφορα τοπικά διαμερίσματα και στις πόλεις, άκουσε το έργο μας. Από τον κύριο Τσακίρη δεν ακούστηκε ότι μία φορά ποιο είναι το πρόγραμμά του. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν γνωρίζει το πρόγραμμα, υπάρχει έλλειμμα. Ακούσουμε γενικόλογα και οριστολογία. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον σε εμάς φιλοξενήθηκε το πρόγραμμα του κυρίου Τσακίρη στην πρώτη προεκλογική περίοδο και οι υποψήφοι του κυρίου Τσακίρη ήρθαν και μαζί με δικούς σας υποψηφίους παράταξή σας κατέθεσαν τις θέσεις τους. Σε επίπεδο επικεφάλης παρατάξεων δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση τα προγράμματά σας? Ήρθαμε προεκλογικά. Ναι. Τι τον εμποδίζει σήμερα να έρθει? Άρα υπάρχει κάποιος φόβος, κάποιο έλλειμμα, κάτι που προφανώς φοβάται να αντιμετωπίσει, την εμπειρία, τη γνώση, την υπευθυνότητα? Εγώ τον κάλεσα και σήμερα ακόμη περίμενα να είναι εδώ πέρα. Άρα κάτι υπάρχει, κάτι φοβάται. Αν φοβάται το λάθος, σημαίνει ότι είναι ένα επιλείψιμο γεγονός. Ένας δήμαρχος, ένας υπεύθυνος άνθρωπος, οφείλει και πρέπει να δίνει λύσεις άμεσες. Αν λοιπόν στο Δήμο, ο οποίος έχει τόσα προβλήματα και τα οποία πολλές φορές ζητούν από τον Δήμαρχο την άμεση επίλυση, αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο κ. Τσακίρης, νομίζω ότι έχει το κάθε δικαίωμα να ζητάει την ψήφο των συμπολιτών μας. Θα το κάνει σε αυτή τη φάση. Ξαναλέμε για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, για να βάζουμε τα πράγματα εγώ σε μία ότι σειρά. Έχει κάποιο πρόβλημα για το οποίο δεν θέλει να μπει, κάτι κρύβει. Αν κάτι κρύβει σήμερα από το λαό σου, νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Προσωπική σας εκτίμηση, κύριε Καπότση. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν ζητάω τη γνώμη σας. Θέλω λίγο, επειδή μιλήσατε για κόμματα προηγουμένως, δεν είχατε κομματικό πρόσημο σε αυτές τις εκλογές στην παράταξη? Κάθε ένας από εμάς έχει μια κομματική τοποθέτηση, κάποια προτίμηση ένα κόμμα, και αυτό το δείχνουμε στις κάλπες και στις κατηδίες συζητήσεις μας. Αρχή δική μου, στα 18 χρόνια που ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση, ότι τα κόμματα τα αξιοποιούμε, δεν μας αξιοποιούν. Τα κόμματα πρέπει να είναι έξω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν χωράν κομματικές παρεμβάσεις. Δεν χωράν εξωγενείς παράγοντες τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο κακό κάνουν. Για μένα τα κόμματα πρέπει να απέξω. Τώρα αν κάποιοι σήμερα, χθες προχθές,
προτίμησαν να μπουν σε αυτό το κομματικό παιχνίδι, για μένα είναι καταδικαστέο, και ακόμη και αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με ένα συγκεκριμένο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, θα πρέπει οι ίδιοι να καταδικάσουν αυτές τις παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία πρέπει να βρει μόνη στο βηματισμό της, να εκλέξει τα στελέχη που θέλει αυτή, αυτοί που πιστεύουν ότι θα μπορέσουν αύριο να κάνουν το Δήμο τους εκεί όπως αυτοί το επιθυμούν. Κομματικές παρεμβάσεις για άτομα τα οποία ενδεχόμενα θέλουν να αξιοποιήσουν τον Δήμο σαν βατήρα για πολιτική τους ανέλυξη, που δεν είναι στις προσωπικές μου προθέσεις. Θα το είχα πριν από 20 χρόνια. Θα το είχατε κάνει, νομίζω, μας τώρα αυτό. Λοιπόν, αν για άλλους αυτός ο βατήρας είναι αξιοποιήσιμος για την πολιτική τους ανέλυξη, και μεταξύ μας ένα σχόλιο, έχει φανεί ότι ο κ. Σακίρης αξιοποίησε κάποιο κόμμα για να πάρει ένα διορισμό, να γίνει υποδιοικητής σε κάποιο νοσοκομείο, το οποίο το αξιοποίησε. Αν λοιπόν, η πολιτική πορεία του καθενός δεν είναι κρυφή, ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να μπαίνει όμως τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν πρέπει ορισμένα κόμματα, ειδικά τελευταίες μέρες, να κάνουν προσωπικές παρεμβάσεις ή τηλεφωνήματα ή να αξιοποιούνται στελέχη κομμάτων να κάνουν παρεμβάσεις. Είναι καταδικαστέο. Και πιστεύω οι νουνιχείς πολίτες, σε όποιο κόμμα και να ανήκουν, θα πρέπει αυτό να το καταδικάσουν. Πιστεύετε ότι οι εθνικές εκλογές θα αλλάξουν κάτι τώρα για την αυτοδιοίκηση, κύριε Γαβότση? Είναι πολύ κοντά τώρα και στις σχετισμοί με τις ευρωεκλογές. Έγιναν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι εξελίξεις. Κοιτάξτε, σε 7 Ιουλίου πάμε εκλογές. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες ότι η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει την απλή λογική. Εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ότι επίσης ότι μας δόθηκαν με τον Κλεισθένη περίπου 200 νέες αρμοδιότητες και χωρίς τα αρμόδια κονδύλια, τα ανάλογα κονδύλια. Σήμερα βλέπετε ότι με την απλή αναλογική, όσο και αν θέλουμε να πούμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κοινό στοιχείο συνένεσης και συνεργασιών, θα είναι κάποιο δύσκολο, κάπως δύσκολο. Και σας είπα εγώ, για πολλούς λόγους που δεν είναι της ώρας, έχω τη δυνατότητα. Ο αντίπαλος μου, πιστεύω, από τον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον μέχρι σήμερα είχε τον πολιτικό του λόγο, όταν βλέπετε ότι μιλάει για πολιτική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Ρεοκάστρου. Εξηγήστε εσείς τι σημαίνει πολιτική αλλαγή. Αυτοδιοίκηση αλλαγή μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι και ο χρέος του κόσμου. Όχι όμως πολιτική αλλαγή. Αν λοιπόν τώρα εγώ σήμερα μπορώ να βρεθώ στο τραπέζι με άλλους 2-3 φίλους αντιπάλους, να κάνω μια συνεργασία υποφελία του Δήμου. Ο κ. Σακίρης, λυπάμαι, λόγω χαρακτήρα και λόγω της άγνης εμπειρίας του, δεν νομίζω ότι μπορεί αύριο να κάνει μια συνεργασία. Ποιον θα αντιμετωπίσει? Τον κύριο Σκαρλάτο, τον κύριο Πολυχρονίδη, τον κύριο Κωνσταντίνο, τον κύριο Δινέλη, τον κύριο Θεμελή, που είναι προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οποίοι έχουν γνώση. Θα γίνει έρμο του καθενός. Φοβάμαι λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία θα σημάνει μια χαμένη τετραετία για το Δήμο Ρεοκάστρου. Είναι λυπηρό. Ο Δήμος Ρεοκάστρου θέλει στιβαρά χέρια να μπορέσει να διοικηθεί, να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει. Είναι ένας πολύ ωραίος Δήμος που πρέπει να αξιοποιηθεί. Πόσα άτομα μπαίνουν από τη δική σας παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο? 6 σύμβουλοι αυτή τη στιγμή. Και από τον κύριο Τσακίρη, 8. Αν εκλεγείτε εσείς δήμαρχος, θα είστε με 6 συμβούλους. 7, εγώ τέλος πάντων. 7 κι εσείς, θα προχωρήσει αυτή. Θέλει άλλες 2 παρατάξεις να συνεργαστούν. Στις άλλες παρατάξεις, ξαναανέφερα ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είχαν εκλεγεί, ξαναεκλέγησαν, έχουν δουλέψει πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση και σαν διοίκηση στην προηγούμενη τετραετία και σαν αντιπολίτευση τώρα, έχουν γνώση και μπορούν άμεσα 1 Σεπτέμβρη να αξιοποιηθούν. Πράγμα το οποίο ο αντίπαλός μου, λυπάμαι, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συμπολίτες μου, τους ολοκαστρίτες, ότι είμαστε η μόνη παράταξη που σήμερα μπορεί άμεσα να συνεχίσει και να ολοποιήσει όλα αυτά τα σπουδαία έργα τα οποία... Αυτό είναι και το διακύβευμα, δηλαδή, αυτής της Κυριακής στην Κάλπη. Η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου. Μάλιστα. Κύριε Γαβότση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Πιστεύω και νομίζω ότι οι όλες ενδείξεις και οι διεργασίες που έχουν γίνει με τους φίλους αντιποψηφίους, οι οποίοι δεν εκλέχτηκαν,
υπάρχει μια θετική άβρα στήριξης. Εννοείται ότι δεν περιμένει κανείς να βγουν οι φίλοι αντίπαλοι και να μου στηρίζουν μεγάλο έτσι, πολιτεία με όραμα. Αλλά η όλη πορεία τους, η όλη διεργασία και οι επαφές που έχω κάνει με βασικά στελέχη των παρατάξεων αυτών δείχνουν ένα κλίμα συνεργασία. Πιστεύουν σε όλα αυτά που σας είπα και πιστεύω ότι 2 Ιουνίου θα είμαστε η συνέχεια της διοίκησης. Υπάρχει και εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών ούτως ή άλλως, η οποία είναι επηρέαστη. Καλό είναι να φτάνουν πάντα στην κάλπη, κύριε Γαβότση. Αν μη τι άλλο. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας δύναμη, καλή επιτυχία. Πάμε εμείς στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Ιωαννίδη Ιωάννη, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Δέλτα. Και εκεί έχουμε δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.